Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε Τετάρτη 27 του μηνός, 27 Μαρτίου 2019. Ξεκινάμε ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, ακόμα μια δύσκολη μέρα, ακόμα μια δύσκολη εκπομπή για τον ποδοσφαιρικό κυρίως Ηρακλή, εν ώψη και του αυριανού αγώνα της χρονιάς, δυστυχώς έτσι πως πήγε το πράγμα και βάσει και των σημερινών αποτελεσμάτων θα καταλάβετε το πόσο κρίσιμο είναι το αυριανό παιχνίδι. Ξεκινάμε για όλα τα θέματα του Ηρακλή και σήμερα η εκπομπή μας, η εκπομπή σας για όλο τον κόσμο του Ηρακλή, την καλησπέρα μου όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στρίμς του ήχου σήμερα Δημήτρης Μπαλόμπας. Μπαλομπίνιο, ελπίζω να μου φέρεις γούρι για αύριο, γιατί σφίξαμε. Τρόβι κοινωνία, FM και ενώ το μήνυμά σα αποστολή στο 54526 και το mail ανοιχτό bluelibero@yahoo.gr. Μία λέξη, επαναλαμβάνω, bluelibero@yahoo.gr. Θα αναφερθούμε και στα αγωνιστικά και στα εξωαγωνιστικά. Γιατί και τα δύο είναι σημαντικά και μήνες τώρα τα καταγράφουμε και τα δύο. Δυστυχώς έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, 7 αγώνες πριν το τέλος, για να καταλάβουν κι άλλοι, γιατί πολλοί στον Ηρακλή τόσο καιρό δεν το καταλάβαιναν, ότι ο στόχος είναι η δεκάδα και κανένας άλλος. Γιατί εδώ και καιρό που μας κατηγορούσαν όλοι αυτοί που κάναμε κακό στον Ηρακλή, γιατί το λέγαμε ότι ο στόχος πρέπει να είναι μόνο η δεκάδα και τίποτα άλλο, δεν καταλαβαίνανε το πόσο κοντά ήταν ο κίνδυνος. Τώρα πλέον άπαντες το έχουν καταλάβει, ελπίζω να μην είναι αργά. Τώρα πλέον και οι υπόλοιποι που δεν κάναν κριτική κάνουν. Τώρα πλέον που και οι υπόλοιποι δεν τα λέγαν όλα, τα λένε. Δεν πειράζει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Γιατί όλους αυτούς τους μήνες που ήμασταν ψιλομόνοι μας εδώ και ουρλιάζαμε σαν τους γραφικούς, τα ακούγαμε. Και δεν χαίρομαι καθόλου, πιστέψτε με, που φτάσαμε σε αυτό το σημείο για να λέω είδατε δικαιώθηκα. Καθόλου μα καθόλου, μακάρι να ξεφτυλιζόμουν. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τρεις μήνες ορισμένοι μέσα στον Ηρακλή δεν θέλαν να δουν την αλήθεια κατάματα. Την αλήθεια που καταγράψαμε με ερωτήσεις στη συνέντευξη τύπου. Την αλήθεια που καταγράφουμε κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή. Δεν άρεσε. Δεν άρεσε καθόλου. Αν αύριο όμως ο Ηρακλής δεν κερδίσει τη δόξαδρά μας, μην έρθετε και μας πείτε εσείς τι κάνατε. Εμείς εδώ ήμασταν και τα λέγαμε κάθε μέρα, για μήνες. Και στη συνέντευξη που ήμασταν και τις ερωτήσεις που έπρεπε να κάνουμε τις κάναμε. Και θέλαμε κι άλλες, αλλά δεν μας αφήσατε. Τελείωνε ο χρόνος. Λες και ήταν, πώς το λένε αυτό, Μπαλομπίνιο, debate. Δεν ήταν όμως. Πεζόταν η ιστορία του Ηρακλή κορώνα γράμματα και εμείς βιαζόμασταν να πάμε στο μπουφέ. Όχι εμείς, εσείς. Γιατί δεν φύγατε μετά κατευθείαν, καθώς ήταν εκεί στα πηγαδάκια. Άρα το τελευταίο ερώτηση που μας λέγατε, μάλλον δεν σας άρεσαν οι ερωτήσεις. Και απευθύνομαι στους ανθρώπους του πάνελ της ΠΑΕ Ηρακλής, έτσι. Λοιπόν, θα σας διαβάσω τα σημερινά αποτελέσματα και τη βαθμολογία όσοι έχει τώρα για να καταλάβετε γιατί παιχνίδι μιλάμε αύριο. Γιατί ο Ηρακλής ούτως ή άλλως κινδυνεύει. Ούτως ή άλλως. Κινδυνεύει και αγωνιστικά, κινδυνεύει και εξωαγωνιστικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε σήμερα. Το ΑΕΤΟΣ Πάντων Καραϊσκάκης 0-3, ο ΑΕΤΟΣ έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Και εδώ να πούμε ότι αρκετές ομάδες διεκδικούν βαθμούς από παιχνίδια με τον ΑΕΤΟ, όπως και η Δόξα που είναι αυριανός αντίπαλος του Ηρακλή. Βόλος Ηρόδοτος 5-0, Πλατανιά Σπάρτη 7-0, Τρίκαλα Κέρκυρα 1-0, καθόλου καλό αποτέλεσμα αυτό, γιατί τα Τρίκαλα πλησίασαν τον Ηρακλή. Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Πόντου 3-1 στη μάχη της δεύτερης θέσης. Πλέον ο Απόλλων Λάρισας έχει το πάνω χέρι, ξέφυγε λίγο.
Εργοτέλης Εγινιακός 4-1. Παναχαϊκή Κισαμικός 1-3, ίσως η βόμβα της ημέρας. Κισαμικός που έχει σωθεί, ήταν καταδικασμένος πριν τον Βοσνιάδη και με τον Βοσνιάδη είναι σωμένος και άνετος. Και αύριο η Ηρακλής Δόξα Δράμας. Κισαμικός που είναι 8ος. Ο Βόλος έχει 52, ο Απόλλων Λάρισας 43, ο Πλατανιάς 40 όπως και η Παναχαϊκή. Όπως και ο Απόλλων Πόντου, τρεις ομάδες με 40. Η Κέρκυρα 37 μαζί με τον Εργοτέλη και τον Κισαμικό. Καραϊσκάκης 34 με παιχνίδι παραπάνω. 4 βαθμούς πάνω από τον Ηρακλή. Και η Δόξα που είναι δέκατη, κλείνει τη δεκάδα, έχει 31 βαθμούς, ο Ηρακλής 30. Η Δόξα που μπορεί να πάρει βαθμούς από τον ΑΕΤΟ στα χαρτιά. Θα το δούμε, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στη βαθμολογία. Ο Καραϊσκάκης που κέρδισε τον Ηρακλή και τον προσπέρασε και πήρε και άλλους 3 εύκολους σήμερα, γιατί ο ΑΕΤΟ έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Τα Τρίκαλα έχουν 28 που είναι στη 12η θέση. Πλησίασαν στους 2 τον Ηρακλή. Η Ρόδοτος 25, ο ΑΕΤΟς, απλά το λέω για να το πω, 22, Σπάρτη 18, Εγινιακός 13. Και τι γίνεται τώρα? Πρέπει οπωσδήποτε ο Ηρακλής αύριο να πάει στους 33. Με ήλιο, με βροχή, με χιόνια. Δεν νομίζω να έχει χιόνια, τέλος πάντων, τρόπος του λέγει. Με μισό μηδέν, με ένα μηδέν, με 7-0, με κόρνερ, με αυτογκόλ. Θα το βάλει ο τερματοφύλακας. Δεν με νοιάζει. Πρέπει οπωσδήποτε αύριο ο Ηρακλής να κερδίσει τη Δόξα Δράμας. Που η Δόξα είναι σε καλό φεγγάρι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Ηρακλής δεν είναι. Στο ντεμπούτο του νέου του προπονητή, του Μαρσέλο Τροΐζη, ο οποίος αφού βρέθηκε χθες το βράδυ, όπως σας μεταφέραμε το ρεπορτάζ, στη Θεσσαλονίκη και τα βρήκε με τους Κιανολεύκους, ξεκίνησε προπόνηση σήμερα και ανακοινώθηκε μετά το μεσημέρι από την ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Βραζιλιάνο τεχνικό Μαρσέλο Τροΐζη. Αυτό. Λακωνική η ΠΑΕ Ηρακλής στην ανακοίνωσή της. Καραϊσκάκης 34. Δόξα 31. Ηρακλής 30. Αυτές είναι οι ομάδες. Μία θα τερματίσει 11η από αυτές τις τρεις. Αν ο Ηρακλής δεν κερδίσει αύριο, πολύ πιθανό να είναι ο Ηρακλής 11ος. Θα πάρουμε τα κομπιουτεράκια, γιατί εκεί καταντήσατε τον Ηρακλή. Εσάς που δεν σας άρεσε η κριτική μηνών που κάναμε εδώ από την εκπομπή. Αυτή είναι η ξεφτύλα, αυτή είναι η κατάδια, αυτή είναι η ντροπή που δεν μας αφήνατε και σας ενοχλούσε να λέμε ότι η δεκάδα είναι πιο εφικτός στόχος από την δεύτερη θέση που ήταν στους μείον 8. Είδατε πως τα καταφέρατε τώρα. Πως τα καταφέρατε. Εσείς ξέρετε. Μιλάμε, είναι επίτευγμα αυτό. Τεράστιο επίτευγμα. Επόμενη αγωνιστική, Ηρακλής Κισαμικός το Σάββατο στις 3. Η Δόξα παίζει με τον Καραϊσκάκη. Δεν θα κερδίσουν και οι δύο. Θα έχει απώλειες. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής. Πώς θα κερδίσει το Κισαμικό, δεν ξέρω. Ας βρουν τρόπο να το κάνουν. Όπως να βρουν τρόπο και αύριο. Μετά ο Ηρακλής παίζει στο Ηράκλειο. 14 Απριλίου, Κυριακή. Με Εργοτέλη, 5 ώρα γίνονται τα μάτς, είναι τελευταίες αγωνιστικές. Ο Καραϊσκάκης παίζει με τον Απόλλωνα Πόντου εδώ στην Καλαμαριά. Και η Δόξα παίζει στη Σπάρτη. Που είναι καταδικασμένη. Ηρακλής Τρίκαλα, καταλαβαίνετε, Καραϊσκάκης Κισαμικός, Δόξα Απόλλων Πόντου. Πρώτη τελευταία αγωνιστική, Ηρακλής Βόλος, Εργοτέλης Καραϊσκάκης και Κισαμικός Δόξα. Και τελευταία αγωνιστική, Πλατανιάς Ηρακλής, Καραϊσκάκης Τρίκαλα και Δόξα Εργοτέλης. Πείτε μου ποιο από αυτά τα μάτς που προανέφερα είναι εύκολα για τον Ηρακλή.
με την εικόνα που δείχνει. Δεν λέω να βάλουμε το όνομα, την ιστορία και τη φανέλα. Αφήστε τα αυτά. Και πάμε και στο εξωαγωνιστικό κίνδυνο. Την Παρασκευή, όπου Παρασκευή μεθαύριο, ο Ηρακλής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την πρώτη δόση για το Λουκίνα, το Γιάννη Λουκίνα. Νομίζω 10.000 είναι, κάπου εκεί. Εάν δεν το κάνει, κινδυνεύει με αφαίρεση 3 βαθμών. Κινδυνεύει με αφαίρεση 3 βαθμών και για άλλη μία περίπτωση, η οποία είναι να σκάσει αυτές τις μέρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν γίνει αυτό, μετά δεν θα φτάνουν ούτε οι συνεχόμενες νίκες για να τερματίσει τη δεκάδα και να παραμείνει στην κατηγορία ή να το πω πιο σωστά, να παίξει του χρόνου στη Super League 2. Ο Βασιλιάδης είναι ανένδοτος. Σήμερα έγινε συνάντηση με τα μέλη της Super League και επιμένει στην αναδιάρθρωση. Γιατί η Super League δεν θέλει περισσότερες ομάδες. Ο Βασιλιάδης θέλει. Βέβαια, και για τον Παναθηναϊκό έλεγε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα και άλλαξε. Γιατί άραγε. Δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία ρίσκου και να λέμε δεν πειράζει μωρέ, τι 11η, τι 12η. Και άμα γίνει αναδιάρθρωση, θα δεις τον Ηρακλή του χρόνου στην τρίτη κατηγορία. Επίσης, πέρα από τους δύο αυτούς κινδύνους που υπάρχουν για αφαιρέσεις 3 βαθμών από τον Λουκίνα και για μία ακόμα περίπτωση που είναι, πώς να το πω, στα σκαριά, υπάρχει και το πολύ σοβαρό θέμα της αδειοδότησης. Που αρκετοί πάλι το ξεχνάνε. Ότι μέχρι 31 Μαρτίου, σε 4 μέρες δηλαδή, οι ομάδες πρέπει να πάρουν υπογραφές. Πρέπει να έχουν φακέλους. Ο Ηρακλής τι κάνει γι' αυτό? Όχι ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής μας θέσε τίποτα, ο Ημίθεος. Η ΠΑΕ τι κάνει γι' αυτό? Γιατί όταν τα ρωτούσαμε, είμαστε κακοί πάλι. Είχε παγώσει η αδειοδότηση, αν θυμάστε, και ο φάκελος, γιατί έσκασαν μύτη 13 περιπτώσεις. Αυτά μας λέγανε στην συνέντευξη τύπου. Έχουν προχωρήσει σε όλα? Έχουν πάρει υπογραφή από όλους? Έχουν προχωρήσει σε διακανονισμούς? Όχι. Φρόντισαν ποτέ να έχουν ένα plan B? Όχι. Η τροπολογία. Η προηγούμενη Τρίτη έγινε αυτή η Τρίτη. Αυτή η Τρίτη γίνεται Παρασκευή τώρα. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Η τροπολογία και η τροπολογία. Εσείς τι κάνατε τόσο καιρό? Αρχίζει ο τον Παπαδόπουλος και λέει αυτά που έλεγε ο Παπαθανασάκης. Δεν με βοηθήσανε, δεν ήταν κοντά μου, δεν με στηρίξανε, άλλα μου λέγανε, άλλα βρήκα, μου τα λέγαν μπακαλίστικα, εγώ τα κατάλαβα αλλιώς και περίμενα διαφορετικά πράγματα. Ο ίδιος τι έκανε? Η διοίκησή του τι έκανε? Φρόντισε να έχει τους χορηγούς που είχε δεσμευτεί ο Βασιλιάδης να έχει? Πίεσε καθόλου? Ή όταν εμείς πηγαίναμε και κράζαμε τον Βασιλιάδη στον αέρα, μας έλεγαν όχι, όχι, τον υπουργό μας έχει τάξει πράγματα. Ένα, ορίστε. Τρεις κρατικές χορηγίες δεν ήρθε καμία. Τα 300 από τα τηλεοπτικά δεν ήρθε ποτέ. Ξεμπλοκάρισμα λογαριασμού δεν έγινε ποτέ. Εσείς περιμένετε ακόμα τον Βασιλιάδη. Τον κεράσουμε και μια πάστα. Τι έκανε η ΠΑΕ Ηρακλής όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Έκανε ραντεβού ο κύριος Καραντώνης, ερχόταν στην Αθήνα και βρισκόταν με τον υπουργό. Ωραία. Και ή μην έρθει ο τον Παπαδόπουλος και μας πει τώρα ότι δεν ήξερε ότι ο Ηρακλής κουβαλάει χρέη. Μια χαρά το ήξερε. Εντάξει, δεν ήξερε για 2, ήξερε για 1,5. Οκ. Δεν ήξερε ότι η πολιτεία τον κοροϊδεύει τον Ηρακλή τόσα χρόνια. Δεν ήξερε ότι ό,τι η πολιτεία δεσμεύεται δεν το κάνει πράξη. Και μην έρθει κάποιος πει ότι δεν ήταν δεσμεύσεις γιατί υπάρχουν μαρτυρίες. Μέλη του Ιδρυτικού Σωματείου και του Ποδοσφαιρικού Ηρακλή όταν πηγαίνω στο Βασιλιάδη που έλεγε δεσμεύομαι, υπόσχομαι αυτό, αυτό και αυτό.
Φέρτε εσείς μεγαλομέτωχο και τα άλλα εγώ εδώ είμαι. Ήρθε ο μεγαλομέτωχος, δεν είδαμε τίποτα. Γιατί ο τον Παπαδόπουλος αυτά έλεγε μεταξύ άλλων χθες στους υπόλοιπους μικρομετόχους. Χθες έγινε μια συνάντηση στη Μίκρα, ουσιαστικά έγινε μια άτυπη γενική συνέλευση. Δεν ήταν αποκλειστικά το ιδρυτικό σωματείο, ήταν μικρομέτοχοι. Οι οποίοι προς το παρόν, και θα το σεβαστούμε επειδή υπάρχουν δύο κρίσιμα παιχνίδια, δεν θέλουν να τοποθετηθούν για τα όσα υπόθηκαν στη συνάντηση με τον Παπαδόπουλο. Και θα γίνει αυτό από εβδομάδα μετά τα παιχνίδια με Δόξα και Απόλλωνα Πόντου, γιατί είναι κοντά χρονικά μεταξύ τους και προέχει η αγωνιστική σωτηρία της ομάδος. Εδώ μας καταντήσατε να λέμε ότι ο Ηρακλής έχει στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού στην τρίτη κατηγορία. Εσείς που λέγατε στη συνέντευξη τύπου ότι θα κάνετε τον Ηρακλή μεγάλο. Που είστε εδώ για να βοηθήσετε. Και εδώ και καιρό έχουνε, πώς λέγεται αυτό, μουτσουνάκια. Κάνετε μουτσουνάκια μεταξύ σας και έχετε γεμίσει στρατόπεδα. Έχετε γεμίσει στρατόπεδα τον Ηρακλή. Ούτε σε πόλεμο να ήμασταν. Ο ένας γουστάρει τον Μπαλόμπα, ο άλλος δεν γουστάρει τον Μπαλόμπα. Ο άλλος γουστάρει τον Ματζιούκι, ο άλλος δεν γουστάρει τον Ματζιούκι. Ο άλλος γουστάρει τον Τσαλτίδη, ο άλλος δεν γουστάρει τον Τσαλτίδη. Τον Ηρακλή το σκεφτείτε ποτέ? Να το βάλετε πάνω από εσάς. Πάνω από τα πρόσωπα. Όλο στρατόπεδα φέτος. Και μετά σας φταίνει άλλοι. Αλλιώς μου τα πάνε, άλλα μου υποσχέθηκαν, άλλα περίμενα, άλλα έγιναν. Εσείς τι κάνατε, ποιος διοικούσε? Ποιος διοικεί τόσο καιρό? Τόσο καιρό που έχουμε γανιάσει εδώ να τα λέμε. Η απάντηση ήταν όλα καλά. Αύριο θα είναι όλα καλά αν δεν έρθει το αποτέλεσμα. Την Παρασκευή θα είναι όλα καλά αν σκάσει αφαίρεση 3 βαθμών για τον Λουκίνα. Ή για την άλλη περίπτωση που σας είπα. Σε κανένα μήνα θα είναι όλα καλά αν δεν πάρθει η αδειοδότηση. Για την οποία δεν έχετε κάνει τίποτα. Εκτός κι αν κάνετε και δεν το ξέρουμε. Να ζητήσουμε συγγνώμη. Αφού είναι όλα καλά, όπως μας λέγατε στη συνέντευξη τύπου. Να δούμε την αποστολή για αύριο. Έχουμε επιστροφές σημαντικές, τόσο του Περόνε, όσο και του Μπορίκο, που επέστρεψε από τις διεθνείς του υποχρεώσεις. Για πρώτη φορά στην αποστολή ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος. Γιαγκιόζης, Γρηγοριάδης, Βιτλής, Κουτρομάνος, Νάμπουγιου, Κουκόλης, Γιαμπάρης, Θάμου, Κοστούλας, Γιάννης Παπαδόπουλος, Παναγιωτούδης, Ορφανίδης, Μουνιώθ, Ντούνης, Κλέιτον, Ρόβας, Περόνε, Παυλίδης, Βασίλης Παπαδόπουλος και Μπορίκο, εξονοκαθάριος για ακόμα μια φορά. Ο Καχρημάν, ο οποίος σήμερα επιστρέφει από την πατρίδα του, και ο τιμωρημένος Κασναφέρης. Ένα παιχνίδι που, όπως καταλαβαίνετε, είναι τελικός και για τις δύο ομάδες. Και για τον Ηρακλή και για τη Δοξαδρά μας. Από τη στιγμή που τις δύο ομάδες χωρίζουν ένας μόλις βαθμός, θα δούμε τι θα γίνει με τα Σπάτα, δεν ξέρω, για την περίπτωση της Δόξας, δεν υπάρχει αύριο. Δεν υπάρχει αύριο. Πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να βρεθεί τρόπος να κερδιθεί το παιχνίδι. Μακάρι να βοηθήσει η αλλαγή προπονητή. Θα φανεί. Θα φανεί από το αποτέλεσμα. Να είναι γερός ο Περόνε. Μήπως μπορέσει και αγωνιστεί αρχικά, γιατί πάλι θα περιλαμβάνει ρίσκο μετά από τόσο καιρό να παίξει. Και μετά Περόνε είναι αυτός. Όλο και κάτι μπορεί να κάνει. Τα χαμόγελα που βλέπω εδώ στις σχετικές φωτογραφίες από τον Μαρσέλο Τροίζη στην προπόνηση, ας είναι χαμόγελα αύριο. Το τι θα μπορέσει να αλλάξει μέσα σε δύο μέρες, ποιες δύο δηλαδή. Μία προπόνηση έκανε ο άνθρωπος σήμερα το πρωί και όπως ξέρετε μάλλον, οι προπονήσεις παραμονές αγώνα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Κυρίως το κομμάτι της ψυχολογίας. Άμα μπορεί να αλλάξει. Ο Ρόκα εδώ και πάρα πολύ καιρό τα είχε χάσει τα αποδυτήρια.
Υπήρχαν παίκτες που τον ψιλοπηγαίνανε, υπήρχαν παίκτες που δεν τον γουστάρανε καθόλου, οι προπονήσεις ήταν ό,τι να είναι, αλλά κανείς δεν μας άκουγε. Γιατί? Γιατί μάλλον δεν μπορούσαν να τον διώξουν. Δεν γίνεται μετά από ένα κάρο τέτοιες δηλώσεις να μην μπορείς να διώξεις έναν προπονητή και να περιμένεις αν κάνει κι άλλη ήττα, κι άλλη ήττα για να αναγκαστείς να πεις δεν πάει άλλο. Γιατί τώρα αναγκάστηκαν από τη στιγμή που έχασαν από τον Καραϊσκάκη και διαπίστωσαν και οι ίδιοι επιτέλους ότι η ομάδα κινδυνεύει με αγωνιστικό υποβιβασμό να αλλάξουν προπονητή. Για τον Τροίζη τα είπαμε χθες στον Απόλλωνα Λάρισας μέχρι ένα μήνα πριν παραιτήθηκε από εκεί, όπου στον Απόλλωνα είχε και άλλους ρόλους από ό,τι μας είπε ο συνάδελφος χθες ο Νίκος ο Μαρκάτος, που τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς για το τι γίνεται και εκεί. Άλλους ρόλους λέγοντας ότι εκπροσωπούσε και κατά κάποιο τρόπο και τους Βραζιλιάνους που έφερε ο ίδιος στην ομάδα της Λάρισας, που πάλι σήμερα όργια κάνανε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πόντου και αυτοί πρωταγωνίστησαν, νομίζω ένας από αυτούς έβαλε και δύο γκολ απέναντι στον Απόλλωνα Πόντου. Η δόξα που θέλει προσοχή, είναι τελικός. Άμα δεν μπει η ομάδα αύριο με το μαχαίρι στα δόντια, δεν μπορεί να κερδίσει διαφορετικά. Πολλοί είχαν παρασυρθεί τότε από τη νίκη στο Βόλο. Και λέω εκείνο το παράδειγμα γιατί οι νίκες που έκανε ο Ρόκα τώρα με Σπάρτη και με Αίτο Σπάτων, όλοι είδαμε πώς έκανε ο Ηρακλής. Πολύ πολύ δύσκολα. Ακόμα και αυτές τις ομάδες που ήταν για τα σκυλιά, συγγνώμη για την έκφραση, πολύ δύσκολα τις κέρδισαν. FM γεννώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Μιτσάρα μου, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε μια βόλτα και στη Δράμα. Να πάρουμε λεπτομέρειες για τον αυριανό αντίπαλο και μετά έχουμε και άλλη συνέντευξη μέχρι το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε 2-3 πραγματάκια και για τον αυριανό αντίπαλο του Ηρακλή, που έτσι όπως τα έφερε η φετινή πορεία των δύο ομάδων, έχουν τον ίδιο στόχο να αποφύγουν να τερματίσουν κάτω από τη 10η θέση για να μην μπλέξουν σε περιπέτειες, όπου περιπέτειες ουσιαστικά υποβιβασμός σε τρίτη τη τάξη κατηγορία μετά και την απόφαση για αναδιάρθρωση του Υπουργού του Βασιλιάδη. Να μιλήσουμε με τον καλό μου φίλο και συνάδελφο για ακόμη μια φορά, τον Δημήτρη Τσιάρα που είναι στην γραμμή μας για το ρεπορτάζ της Δόξας. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, τι κάνεις? Καλησπέρα Γιώργο, μια χαρά, δόξα το Θεό, μια χαρά. Χαίρομαι που αγωνία. Είσαι καλά, εμείς δεν είμαστε, Όχι, κοίταξε. Στην υγεία μας, δόξα τω Θεώ, απλά... Ναι, υγεία. Πρώτα απ' όλα να έχουμε την υγεία μας. Ναι. Πρώτα απ' όλα. Την ψυχική υγεία δεν εγγυώμαι για την ψυχική Η ψυχική υγεία είναι και αυτή μια σημαντική μορφή υγείας που πρέπει υγεία να είναι καλά. Ναι. Που πρέπει να είναι καλά. Πρέπει να φροντίζουμε να είναι καλά. Ωστόσο, όταν έχεις να κάνεις με... Ας πάμε στο αθλητικό κομμάτι τώρα, ας αφήσουμε την υγεία και ας πάμε σε κάτι που έχει σχέση βέβαια, που είναι το αντικείμενό μας, το θέμα μας, αλλά είναι αυτό που μας καθορίζει την καθημερινότητα αυτές τις μέρες τουλάχιστον. Ναι, όταν είσαι καλός λοιπόν ο παδός, καλός ή κακός. Ναι. Όταν είσαι λοιπόν στο στρατόπεδο ομάδων, ταγμένος ψυχικά, δεν λέμε για μας, λέμε για τον οποιοδήποτε άλλο φίλαθλο. Και έχεις να είσαι σε στρατόπεδα ιστορικών ομάδων όπως είναι ο Ηρακλής και η Δόξα. Έχεις ξεκινήσει στη δεύτερη τάξη κατηγορία, δεν μιλάμε για την πρώτη, εκεί που ανήκουν και οι δύο ομάδες χωρίς καμία συζήτηση. Λοιπόν, και ενώ έχεις ξεκινήσει για φαβορή, έχεις ξεκινήσει με μεγαλεπίβολα σχέδια, ξαφνικά έχει φτάσει το κοντέρ 6 αγωνιστικές πριν το τέλος και παλεύεις να μπεις στη δεκάδα, να μπεις δέκατος. Είναι ντροπή από μόνο του, δεν το συζητάμε. Ακριβώς. Δημήτρη, λύσε μου μια απορία, επειδή τώρα ξαναβάζω τη βαθμολογία μπροστά μου. Η Δόξα διεκδικεί ή θα διεκδικήσει βαθμούς με αίτος πατών? Βεβαίως, είναι η πρώτη που έκανε την ένσταση. Οπότε το 31 που βλέπω εδώ μπορεί να γίνει τι, 33? 34.
Τι είχε κάνει με, τη, με τον Ολυμπιακό. Μια καταπληκτική εμφάνιση, μια απίστευτη εμφάνιση. Έχασε. Έχασε 2-0 και δεν πιστεύαμε σε αυτό που βλέπαμε. Μια, Λίγα, τώρα, άμα γίνει, γίνει εδώ, καταλαβαίνεις ότι αλλάζει όλο το πρωτάθλημα, γιατί θα το κάνουν όλες οι ομάδες. Περίμενε, περίμενε, στην Ελλάδα είσαι, μην βιάζεσαι. Όχι, δεν βιάζομαι, λέω ότι άμα γίνει θα αλλάξει όλο το πρωτάθλημα. Αν δεν κατοκυρωθεί η βαθμολογία, αν δεν βγει απόφαση, μάλλον πρώτα, αν επίσημη απόφαση κατοχύρωση των βαθμών, εάν στη συνέχεια δεν αποδοθούν αυτοί οι βαθμοί, εάν δεν μπουν στο βαθμολογικό θα το κάνουν και άλλες ομάδες, τι μόνο η Δόξα θα το κάνει. Τρεις είναι. Είναι η Καλαμαριά, η Κέρκυρα και η Δόξα. Και οι άλλοι που χάσανε βαθμούς από τον ΑΕΤΟ μέσα στο πρωτάθλημα. Δεν κάνανε έσταση. Ναι, ήταν πολύ παλιά. Δεν ξέρανε ότι θα πει το ποίημα ο ΑΕΤΟΣ. Έτσι ακριβώς. Η Δόξα ξεκίνησε πρώτη. Ποιες είναι η Δόξα, η Δόξα. Η Καλαμαριά. Ο Απόλλου Πότε. Και η Κέρκυρα. Και έχω ένα ερωτηματικό για τον Καραϊσκάκη. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Καραϊσκάκης αφού τους πήρε σήμερα, εσύ. Για τον πρώτο γύρο μιλάμε. Έπρεπε να κάνει τότε ένσταση. Τότε, ναι. Και της Δόξας στον πρώτο γύρο είναι. Και ο Καραϊσκάκης ακολουθεί το πρόγραμμα της Δόξας. Και γιατί να μην κάνουν κι άλλοι. Όχι, ο Καραϊσκάκης δεν έχει. Όχι, είναι λάθος αυτό που λέω. Είναι. Ο Καραϊσκάκης, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι 4-3. Αφού 3, μιλάμε για παιχνίδι πρώτου γύρου, για παιχνίδια πρώτου γύρου, γιατί δεν το κάνουν κι άλλοι. Ήτανε... Δεν το έκαναν, υπάρχει χρονικός περιορισμός. Είναι 3 ημέρες. Α, ήταν 3 ημέρες. Όπως όλες οι ενστάσεις έχουν χρονικό όριο. Άρα η διαφορά Δόξα Ηρακλή μπορεί να πάει και στους 4. Δεν βάζω το αυριανό παιχνίδι. Όχι. Με τους 3 βαθμούς από τα Σπάτα. Ναι. Μάλιστα. Πόσο μάλλον γιατί παιχνίδι μιλάμε αύριο, έτσι. Ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι τουλάχιστον 2 χρόνια. 2 χρονιές. Ναι, δεν το συζητάμε. Τη φετινή, του χρόνου, για να μην πιάσω και τη μεθεπόμενη. Πλησιάσαν και τα Τρίκαλα, Δημήτρη, 28 πήγανε. Κέρδισαν την Κέρκυρα σήμερα. Το λέω καιρό τώρα ότι τα Τρίκαλα, απλά είχαν την προηγούμενη αγωνιστική μια ήττα, η οποία δεν ξέρω τους φρέναρε κάπως, αλλά δεν νομίζω ότι θα το βάλουν κάτω. Πολύ κοντά είναι. Πολύ κοντά είναι. Είναι πολύ κοντά και μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την κατηγορία τα πάντα γίνονται. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Εννοείται. Όποιος πει ότι αυτό το αποτέλεσμα αποκλείεται, έχει χάσει. Το Βόλος Κισαμικός ήρθε 1-4 πρόσφατα. Τέλος πάντων. Ένα παράδειγμα είπα, έτσι μπορώ να πω. Ένα 80. Παράδειγμα. Είπες ένα παράδειγμα πολύ εύστοχο. Ένα είπα. Έχει κι άλλα. Και χειρότερα παραδείγματα έχει. Βρε, γιατί κάθε ο Ηρακλής δεν, τώρα... δεν έχασε από τον υποβιβασμένο Αιγινιακό 1-0. Έχασε. Αυτό που το πας. 13 βαθμούς έχει ο Αιγινιακός. Από τους 13 τους 4 με τον Ηρακλή τους έκανε. Έτσι ακριβώς. Τι να συζητάμε τώρα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στη. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Ομάδες οι οποίες, όπως η Σπάρτιξ, όπως τώρα εντάξει τα Τρίκαλα έχουν φύγει, ο Ηρόδοτος σήμερα μάζεψε 5-6 πόσα πήρε από τον Βόλο. Είναι ομάδες οι οποίες λέγαμε ότι θα ρυθμίσουν. Δεν ρυθμίζουν, απλά κάνουν φωτοβολίδες ζημιές πλέον. Ναι. Δεν είναι οι ομάδες ρυθμιστές. Όχι αυτό που είπες, τελικά, κάθε μάτς μπορούν να γίνουν όλα. Οι ομάδες που ρυθμίζουν βαθμολογίες είναι αυτές από την τρίτη, τέταρτη θέση και μέχρι την όγδοη. Ο Ηρόδοτος έφαγε 5, η Σπάρτη έφαγε 7 σήμερα. Ποια Σπάρτη, χωρίς προπονητή, χωρίς προπόνηση. Πάμε στη Δόξα, πες μας λίγο πώς έρχεται αύριο στο Καφτατζόγλιο. Η οποία είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, ναι, από σήμερα. Τρόπος του λέγεται, συγγνώμη. Okay, η αποστολή έκανε είναι εδώ. Έκανε προπόνηση και κατευθείαν στο λεωφορείο και Θεσσαλονίκη. Η Δόξα έχει ένα μόνο θέμα, είναι αυτό της απουσίας με κάρτα του τιμωρημένου Κώστα Δούμτσιου. Πρώην παίκτη του Ράκλη. Ποιος είναι. Τον ξέρω πολύ καλά. Ένας παίκτης ο οποίος έχει μια καλή παρουσία από τον Γενάρη που ήρθε στην Δόξα. Είναι η μοναδική, ας πούμε, που μπορούμε να τη θεωρήσουμε ως πετυχημένη, καλή ενίσχυση για τους μαυραϊτούς, στη λογική του ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος τρέχει μπροστά, μαρκάρει ψηλά, βοηθάει δηλαδή στο
στον προπονητή, στο πλάνο του προπονητή να πιέσει ψηλά. Έχει πετύχει, έχει κάποιες επιτυχίες. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Είναι ότι παράλληλα και αυτός που είχε τη θέση, ο Σαλβαντόρ Πέρεθ, ο Ισπανός, από τον τραυματισμό του και εδώ δεν έχει ακόμα συνέλθει. Η προηγούμενη αγωνιστική που μέσα στην δράμα με τον Απόλλωνα της Λάρισας, ο Πέρεθ ήταν ως υπάρον στο γήπεδο. Ναι. Πολύ κακή ημέρα. Το δεύτερο κακό του παιχνίδι από την επιστροφή του από τον τραυματισμό. Είπαμε στην αρχή ότι εντάξει, είναι από τραυματισμό 1-1,5 μήνα, πόσο ήτανε, 6 εβδομάδες ήτανε, κάτι τόσο ήτανε. Λέγαμε ότι εντάξει, φταίει αυτό, αλλά τελικά φαίνεται ότι ακόμη είναι πίσω, είναι ανέτοιμος. Δεν προσφέρει αυτά που είδαμε τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια όταν ήταν ο καλός ο Πέρεθ. Όταν λοιπόν έχεις μπροστά έναν προβληματικό Πέρεθ και έναν Δούμψιο εναλλακτική λύση να απουσιάζει, με δεύτερη, ο Δούμψιος είχε δηλωθεί στο προηγούμενο παιχνίδι για κάρτες, πριν από αυτό το δηλωμένο είχε πάρει κόκκινη κάρτα, μια εντελώς ανούσια κόκκινη κάρτα, αχρίαστη, και με τον τρόπο αυτό έθεσε αυτόν για δεύτερη αγωνιστική, για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική εκτός ομάδας, εκτός αγωνιστικής δράσης. Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα και ένα ας πούμε μια απουσία, ότι ο δεύτερος τερματοφύλακας, ο Μιχάλης ο Ηλιάδης, έχει ένα είδημα στον λαγονοψωήτη και τη θέση του παίρνει ο Λαμπίδης, ο οποίος πρώτη φορά, είναι και αυτός στην ενίσχυση του Γενάρη, πρώτη φορά θα είναι στην αποστολή. Κατά τα άλλα, η Κοσάδα πήρε ο Δημήτρης ο Σπάνος. Το σχήμα λίγο ως πολύ πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο. Δεν βλέπω πέρα από μία αλλαγή και αυτή, αν σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Η Δόξα, η οποία παίζει ένα πολύ σημαντικό για αυτήν ένα παιχνίδι, έχοντας απέναντι ένα θείο δώρο από τον ίδιο τον Ηρακλή, το χειρότερο Ηρακλή που θα μπορούσε να βρει. Το πιο αδύναμο, το πιο προβληματικό, τον έναν Ηρακλή χωρίς προπονητή. Τώρα, αν οι παίκτες της καταφέρουν να μην αποσπάσουν ένα θετικό για αυτούς αποτέλεσμα, τότε νομίζω ότι θα είναι άξιοι της μοίρας τους. Όσο και αν αυτό ίσως σε κάποιους φίλους Ηρακλήδης, με όλο το σεβασμό πάντα που τρέφουμε στην ιστορική είναι ομάδα, η κατάτια, αυτό που λες Δημήτρη, είναι η κατάτια του Ηρακλή, έτσι, το πώς τον βλέπουν οι αντίπαλοι. Ορίζουμε μία πραγματικότητα, περιγράφουμε μία πραγματικότητα, με κάθε σεβασμό, με όλο το σεβασμό στο ειδικό βάρος του ονόματος του Ηρακλή. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, δεν το λέμε ούτε με κακία, ούτε, είναι μία πραγματικότητα. Από την άλλη, μην φανταστεί κανένας ότι τα πράγματα στη Δόξα Δράμας είναι καλά. Μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει για να πάει ψηλά, τέλος πάντων, με βλέψεις ψηλές, να παλεύει και αυτή στο ίδιο σημείο, στην ίδια βαθμολογική θέση και κάτω από τις, μάλλον να πηγαίνει με κάπως καλύτερες προϋποθέσεις, με ελαφρώς καλύτερες προϋποθέσεις, δεν είναι η Δόξα που θα ήθελε ο Δραμηνός Φύλαλος, που φανταζόταν τουλάχιστον το καλοκαίρι ο Δραμηνός Φύλαλος, είναι η Δόξα που βλέπει σήμερα ο Δραμηνός Φύλαλος και προσπαθεί να τη στηρίξει, να τη βοηθήσει για να αποφύγει τα χειρότερα. Και αυτό νομίζω ότι ούτε και για τη Δόξα είναι ένα στοιχείο που την τιμά. Δεν το είδα κιόλας, δεν ασχολήθηκα πολύ. Θα έρθουν αύριο Δραμηνοί, δεν το είδα. Ναι, τους έχει παραχωρηθεί η θύρα ένα στα χτεσινά μέτρα ασφαλείας που έγιναν στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στο αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Βέβαια, δόθηκε από πλευράς του Παναγιώτη του Χατζηθεοδωρίδη, υπεύθυνου ασφαλείας της Δόξας, δόθηκε σαν εκδοχή ότι θα βρίσκονται, υπολογίζουν μάλλον οι άνθρωποι της Δόξας, ότι θα είναι γύρω στους 100 με 150. Μας. Αυτός είναι ο πρώτος αριθμός που δώσανε με δεδομένα Τρίτης. Τώρα μαθαίνω εγώ ότι υπάρχει μία κινητοποίηση, βέβαια είναι καθημερινή, είναι Πέμπτη,
εργάσιμη, είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι. Είναι τρεις η ώρα. Τα χιλιόμετρα είναι και αυτά, δεν είναι να κλείσουν το μαγαζί τους να πάνε δίπλα στο γήπεδο της Δόξας, είναι εκτός έδρας το παιχνίδι. Σίγουρα όλα αυτά θα αποτελέσουν τροχοπέδι για την μεγαλύτερη αριθμητικά προσέλευση των δραμηνών. Ωστόσο, δεν πάβει να μιλάμε για, νομίζω, δύο λεωφορεία. Θα υπάρχει παρουσία, τέλος πάντων. Ναι. Θα υπάρχει. Θα ακουστεί, δηλαδή, η δραμηνή φωνή θα υπάρχει στο Καφρατζόγλιο, το οποίο, να πούμε, συνδέεται με την τελευταία παρουσία της Δόξας στη μεγάλη κατηγορία. Το είχε έδρα. Το 11 και ήταν μια μάλλον άτυχη έδρα για τους μαυραϊτούς. Πολύ άτυχη έδρα. Δυστυχώς εκείνη την εποχή ο Ηρακλής ήταν ακόμη σε πιο άσχημη κατάσταση. Κρίσιμο μάτς πολύ είναι... αύριο. Πολύ αυτό το pre-game μακάρι να μην το είχαμε. Δηλαδή πολύ στενάχωρο είναι, τέλος πάντων. Θα τα πούμε και είναι από κοντά. Είναι στενάχωρο, Γιώργο, γιατί είναι γενικά η κατάσταση και στις δύο ομάδες πολύ δε περισσότερο στον Ηρακλή. Ένα βαθμό διαφορά έχουν, απλά είναι η εικόνα ένας βαθμός, είναι απλά τέτοια. Η δόξα, η αγωνιστική εικόνα, μάλλον το κλίμα μέσα στην ομάδα της Δόξας πείθει περισσότερο καλύτερο. Αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι, είναι okay. Καλύτερο αλλά ποτέ το δεν κλίμα. Ξέρεις, μπορεί να λήξει αύριο 2-0 και να λέμε άλλα. Δεν θα σου το ευχηθώ. Εγώ θα μου το ευχηθώ. Αν δεν φύγε τώρα να μην σε διώξω. Εσύ να σου το ευχηθείς. Θα τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Να έχουμε και ένα καλό παιχνίδι αύριο. Καλό βράδυ. Και 2-0. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ο Δημήτρης Τσιάρας μας έδωσε το ρεπορτάζ της Δόξας και τα όσα συμβαίνουν στη δραμηνή ομάδα. Και τι λέγαμε, ναι, θα πάμε στο άλλο θέμα σε λίγο. Και στο αυριανό παιχνίδι θα υπάρξει η οικογενειακή κερκίδα, το Ηρακλής Family Academy, αποκλειστικά στους μικρούς αλτές του συλλόγου αλλά και στους συνοδούς τους. Οι μικροί αθλητές μέλη των τμήματων του Ηρακλή θα φιλοξενηθούν στη θύρα 6 του Καφτατζογλίου. Η είσοδο για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα γίνει μέσω λίστας με τα ονοματεπώνυμα των παιδιών να βρίσκονται στην είσοδο της θύρας 6. Παιδιά ως 12 ετών υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα κηδεμόνα. Η είσοδο στο γήπεδο θα ξεκινάει από τις 2 το μεσημέρι προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα και πάντα σε συνεννόηση με τους ανθρώπους του συλλόγου. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για βόλεϊ. Χθες είχαμε τον Ιγκόρ Ποπόφ εδώ που έκανε πολύ σπουδαίο μάτς με τον Παβοχαϊκό και βοήθησε την ομάδα με τους 24 του πόντους να κερδίσει 3-1, αλλά θα μιλήσουμε και για την πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια της εφηβικής ομάδας που δυστυχώς έκανε σε 2 χρόνια μία ήττα και αυτή η μία ήττα μάλιστα στο tie break με 3-2 σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Να είχα 10 μάτια να το βλέπω που λέει ο λόγος. Καταπληκτικό παιχνίδι. Δηλαδή ήμουνα στη Μίκρα, έβλεπα Ηρακλής Παναθηναϊκός 3-2 με σασπές, με ανατροπές, με φάσεις, με τον Δημήτρη το Μούχλια να πετυχαίνει 46 πόντους για παράδειγμα. Αυτό το απίστευτο ταλέντο. Και νόμιζα ότι βλέπω Ηρακλής Παναθηναϊκός με Στάνλεϊ, Χοφ, Μπολ και Αγκάμες και Ντάντε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ήτανε ματσάρα απίστευτη. Δυστυχώς ο Ηρακλής λεπτομέρειες το έχασε και τερμάτισε δεύτερος. Ο Παναθηναϊκός, για να καταλάβετε τι έχει πετύχει ο Ηρακλής όλα αυτά τα χρόνια στα τμήματα ανάπτυξης, πήρε πανελλήνιο πρωτάθλημα στους εφήβους μετά το 1982. Από το 82 μέχρι το 2019, πανελλήνιο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός δεν είχε. Και ο Ηρακλής έπαιρνε το ένα πίσω από το άλλο. Και πήγε να κάνει και το repeat φέτος, αλλά δυστυχώς είπαμε οι λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο. Να δώσω την καλησπέρα μου στον προπονητή αυτής της ομάδος και αυτής της πορείας αυτά τα χρόνια, που ήταν ανεπανάληπτη. Ο Λάμπης ο Παπαλιούτας είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα, Λάμπη. Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα. Και συγγνώμη που σε είχα λίγο στη γραμμή, αλλά ήθελα να τα πω. Τα είπες ωραία, εντάξει. Είδα αυτό με τον Παναθηναϊκό και δεν το πίστευα. Δεν το ήξερα. Να μην λέω χαζομάρες. Δεν το ήξερα. Αλλά αυτό το 1982 είναι απίστευτο, έτσι.
Πολλοί δεν το ξέραν νομίζω, Γιώργο. Ούτε εγώ το ήξερα. Εκείνη τη μέρα γράφτηκε. Πήγαινα πάρα πολύ πίσω για να θυμηθώ πότε έχει ξαναπάρει και αν έχει ξαναπάρει ο Παναθηναϊκός. Από το 82 και ο Ηρακλής τα τελευταία 15, 20, να πω 15 χρόνια, αν δει κάποιος τη Χρυσή Βίβλο, θα βαρεθεί να διαβάζει το όνομα Ηρακλής. Ναι, είναι ο Πολενίκης του θεσμού. Και αυτό κάτι λέει. Και πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Και αυτή η ματσάρα, πραγματικά αν ήταν τηλεοπτικό, θα έμπαινα στη διαδικασία Λάμπη να το ξαναδώ ολόκληρο. Δηλαδή, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο μάτς, 2,5 ώρες περίπου, είχε ανατροπές, είχε ωραίες φάσεις, πραγματικά είχε εκπληκτική ατμόσφαιρα, θύμισε πραγματικά αγώνα... Αυτό, το να βλέπεις αντρικό Ηρακλή Παναθηναϊκό. Σαν να βλέπεις αγώνα play-off, έτσι. Με πολύ μεγάλη σημασία και για να παίζεις για κάποιο τρόπο. Και πραγματικά, με τον κόσμο ήταν να γεμίζει γήπεδο σε εφηβικό και μπράβο του, έτσι, δηλαδή δεν το βλέπεις κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα που είμαι 3 χρόνια και στην ουσία κάθε χρόνο έχουμε κάνει ανάλογη πορεία, αυτό το μάτσο νομίζω είναι στην κορυφή. Ναι, μακρά. Είναι στην κορυφή και από θέαμα και από suspense αλλά και από ατμόσφαιρα. Δεν συγκρίνεται. Τώρα αν σε ρωτήσω έτσι που έχουν περάσει λίγες μέρες, το μάτσο έγινε πότε, έγινε Σάββατο. Σάββατο. Το Σάββατο, ναι. Και έχουμε Τετάρτη. Όταν ένα μάτς τελειώνει με τόσες λεπτομέρειες στο 3-2, τι μπορείς να πεις ότι έχει φταίξει? Γιατί ουσιαστικά από αυτό το βαθμό ο Ηρακλής δεν πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Νομίζω κάναμε αρκετά λάθη ατομικά, θα έλεγα, στο tie break. Δηλαδή κρίθηκε στα λάθη τα δικά μας. Θεωρώ ότι ανταπεξήλθαμε σε πιο δύσκολες φάσεις μέχρι εκείνη τη στιγμή και σε θεωρητικά πιο εύκολες φάσεις. Κάναμε κάποια λάθη τα οποία δεν τα συνηθίζουμε. Δεν ξέρω τώρα αν έχει παίξει ρόλο η κούραση, ήταν η στιγμή. Δυστυχώς μου έχει αφήσει μια πικρία, παρόλο που εμείς στην ουσία δεν είμαστε το φαβορί. Όλοι λέγανε ότι 3-0-1 θα επικρατήσει ο Παναθηναϊκός. Ναι, λόγω Ράπτη και Ανδρεόπουλου, δύο παιδιά που είναι τρίτη αυτή τη στιγμή στη Βόλεϊ Λίγκα Αδρών με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι, και τραβάνε τον Παναθηναϊκό και είναι από τους πρωταγωνιστές. Είναι στην εξάδα, βέβαια. Βασική. Συν το διαγώνιο που είναι και δεύτερος διαγώνιος στην αντρική ομάδα. Ενώ εμείς στην ουσία είχαμε μόνο τον Δημήτρη τον Μούχλια, ο οποίος έκανε καταπληκτικά παιχνίδια. Πήρε 34 με τον Ολυμπιακό, πήρε 46, Παναγία μου, με τον Παναθηναϊκό. Με τον Πήγασο δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Και 33 με τον Πήγασο 33. Σε 3-0 παιχνίδι. Και δεν βγήκε MVP αυτό το παιδί, για να το πω και τώρα. Και όχι μόνο αυτό, εγώ να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Καταρχήν παίζει συνέχεια με διπλό μπλοκ, γιατί όλο το παίρνει 70 μπάλες σε κάθε μάτσε. Είναι αποκλειστικά επάνω του, δηλαδή παίζει συνέχεια με 2 και 3 μπλοκ. Είναι 55 kill με πολύ λίγα λάθη, δηλαδή έχει πολύ υψηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας. Επίσης έχει 15 άσους σε 3 παιχνίδια και 9 μπλοκ. Και δεν το βγάλαν MVP. Εγώ το ψήφισα φυσικά. Πραγματικά για μένα είναι πολύ λάθος αυτό. Δεν είναι ότι επειδή είναι παίκτης του Ηρακλή και το λέμε εμείς. Όχι, ότι... όχι. Αλλά... υπάρχει μια τάση από την ομάδα που βγαίνει πρώτη να ψηφίζουν, που για μένα δεν είναι σωστό. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Στις ΕΠΕΣ στα Final Four, τώρα για τα Πανελλήνια δεν ξέρω, αλλά στις ΕΠΕΣ στα Final Four, αν θυμάσαι, πέρυσι που το είχε πάρει ο Ηρακλής και βγήκε του Πήγασου MVP. Θυμάμαι πολύ καλά. Βγήκε ο Καπετανίδης. Που έχασε η ομάδα του. Κάποιος παίκτης από εμάς. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος παίκτης κάνει όργια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το πάρει ο άλλος επειδή το κατέκτησε. Σαν και καλά παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Δημήτρης έκανε όργια. Όταν λέμε όργια, όργια. Και για όποιον δεν έχει δει το παιχνίδι, ειδικά με τον Παναθηναϊκό, τι σπασμένες μπάλες, τι επιθέσεις από πίσω, τι. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε. Κοίταξε, έχει πάρει περίπου, σε μέσους όρους περίπου γύρω στους 37-38 σε κάθε παιχνίδι, στα 3 παιχνίδια. Έχει από 5 μπλοκ και από 5 άσους. Έτσι, 4 μπλοκ μέσω όρο και 5 άσους. Δηλαδή, πολύ γεμάτη στατιστική, σε πάρα πολλούς τομείς και κάποια ακόμα που δεν φαίνονται. Μέχρι και στην άμυνα ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι.
σε πάρα πολλούς τομείς. Πραγματικά απίστευτη εμφάνιση. Και βέβαια θέλω να πω και για τα υπόλοιπα παιδιά, θα το πεις και εσύ καλύτερα, γιατί είναι τα παιδιά σου και δουλεύεις 2 χρόνια και παραπάνω μαζί τους. Τρία χρόνια. Που τα ξέρεις από μωρά, που λέει ο λόγος, γιατί πριν 3 χρόνια ήταν πολύ πιο μικρή. Δεν το συζητάμε. Και δίνουν, τα δώσαν όλα, δώσαν την ψυχή τους. Δεν μπορούμε να πούμε το αντίθετο. Πραγματικά δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ τυχερός. Έχω τύχει σε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά. Δηλαδή κάθε χρόνο, τρεις διαφορετικές χρονιές, φτάνουμε αίτητοι σε 3 διαφορετικές διοργανώσεις. Και στην ουσία, θυμάμαι και την πρώτη χρονιά στο παιδικό, η πρώτη μας ήταν που μας τύχησε το πρωτάθλημα στις λεπτομέρειες, για 4 πόντους θυμάμαι. Ναι. Εντάξει, πέρσι ήταν η χρονιά, ήταν φανταστική, δεν χάσαμε από κανέναν. Και φέτος, πραγματικά στις λεπτομέρειες δεν μπορέσαμε να επαναλάβουμε τον περσινό το θρίαμβο. Τα παιδιά μέρα με τη μέρα, κάθε χρόνο βλέπω πολύ μεγάλη βελτίωση. Πώς γίνονται από παιδες, γίνονται άντρες. Είναι πάρα πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Σε αυτή την αλλαγή που λες, Λάμπη, τώρα το από παιδες άντρες, από τη φετινή ομάδα, για τον Δημήτρη Μούχλια ξέρουμε ότι θα είναι 4 χρόνια γερός να είναι και να επιστρέψει στον Ηρακλή, εγώ το εύχομαι, μετά την παρουσία του στη Χαβάη. Από τα υπόλοιπα παιδιά της φετινής δωδεκάδας, φεύγουν κάποιοι ηλικιακά? Φεύγει μόνο ο Λευτέρης ο Νικολαίδης, ναι, ο οποίος δεν είναι βασικός παίχτης. Όλοι οι άλλοι παίχτες, δηλαδή, έχουν άλλη μια χρονιά τουλάχιστον. Α, έχουν. Okay. Και Σεσίδης, Βαρβεσιώτης, Καλαετζίδης, Στεφανίδης κτλ. Θα είναι και του χρόνου. Όλοι αυτοί οι βασικοί είναι κανονικά και του χρόνου. Ο Κεσίδης είναι και πιο μικρός μάλιστα. Ο οποίος σήμερα κλήθηκε από τους παιδες, από τους ομοσπονδιακούς προπονητές. Μαζί με τον δηλαδή η ομάδα του χρόνου, που λέει ο λόγος και κανένα να μην πάρει, θα είναι πάλι καλή, αλλά σίγουρα όλο και κάποιο παίχτη θα πάρουμε για να είμαστε εξίσου ανταγωνιστικοί και με το καλό να φτάσουμε πάλι σε αυτή τη φάση. Όπως ο Παναθηναϊκός, αν και μιλάμε για εφήβους, έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό στην Πάτρα για να πάρει το ράπτη φέτος, για όσους γνωρίζουν, έτσι. Γι' αυτό και έφτασε σίγουρα εδώ που έφτασε. Πολλές ομάδες ενδιαφερόντουσαν για αυτό το παιδί. Εγώ το ξέρω και πριν 3 χρόνια που το είχαμε συναντήσει. Στην Αλεξανδρούπολη μαζί ήμασταν, που έπαιρνε 40-50 πόντους στο παιχνίδι από τότε. Και αυτός είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Και εύχομαι να έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια όλοι αυτοί οι αθλητές, που είναι και καλά παιδιά. Και να βοηθήσουν και την εθνική, βέβαια, όλοι μαζί. Ακριβώς. Γιατί είναι ίδια φουρνιά. Λάμπη, πλέον ηρεμείς από εδώ και πέρα? Πλέον εντάξει, μια εβδομάδα ρεπό έδωσα σε όλα τα παιδιά. Ναι. Θα ξεκουραστούν, να ηρεμήσουν. Από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε πάλι προπονήσεις. Εντάξει, τώρα είναι το μεταβατικό στάδιο που λέμε. Πέρσι είχαμε κάνει μέχρι αρχές Ιουνίου προπονήσεις. Κάπου εκεί θα πάμε και φέτος. Θα έχει προπονησούλες, με παιχνίδι πολύ. Να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Θα δούμε ξανά τα παιχνίδια, να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερα. Και νομίζω ότι όλα τα παιδιά είναι ευχαριστημένα και σκέφτονται ήδη του χρόνου πάλι να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί. Mm-hmm. Σίγουρα, και κλείνοντας, και να σε ευχαριστήσω και να σου δώσω και πάλι τα συγχαρητήρια για τη φετινή πορεία, γιατί και ο κόσμος σας αποθέωσε στο τέλος, παρά το ότι δεν ήρθε το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι πλέον μπορείς να είσαι και πιο ήρεμος για να αφοσιωθείς ως... Πώς να το πω, ως θετική ενέργεια και στην ανδρική ομάδα, που ξέρω το πόσο αγαπάς και πονάς και τους συμπαίκτες σου, τους μέχρι πρώτινους συμπαίκτες σου, και για τα play-off που θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή, αλλά και για το Final Four του Κυπέλλου, εκεί όπου όλα μπορούν να γίνουν. Έτσι, με το Φίνικα Σύρου, ημιτελικός, την Ιερά Πέτρα. Καλά, σίγουρα, με τα παιδιά μας όλοι φίλοι και μιλάμε πάρα πολύ συχνά. Φυσικά παρακολουθώ και με πιο άνεση τώρα πλέον τα παιχνίδια. Νομίζω η κλήρωση, δεν μπορούμε να πούμε μας ευνόησε ή όχι, γιατί θα δούμε σε τι κατάσταση θα είναι κάθε ομάδα εκείνο το διάστημα. Είναι οπότε, και θέμα μέρας, ναι. Ναι, ακριβώς. Γιατί κάποια στιγμή η Σύρο έπαιζε πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλά, και φαινόταν ότι ίσως να μην είναι και τόσο καλή κλήρωση. Δεν παίζει ρόλο όμως αυτό, γιατί έχουμε ακόμα μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα. Νομίζω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή παίζει καλύτερα. Mm-hmm. Αυτό που έχουμε δει τα τελευταία παιχνίδια, υπάρχει μια ηρεμία, λίγο... έχουν ξεκαθαρίσει κάποιοι ρόλοι. Νομίζω είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα. Mm-hmm. Και χθες με τον Παδοχαϊκό, παρόλο που είχαν να δώσουν περίπου 3 εβδομάδες αγώνα, ήταν πολύ φρέσκια η ομάδα. Και καθαρή νίκη και σημαντική νίκη, βέβαια. Ναι, ναι. Και νομίζω προετοιμάζονται όσο καλύτερα γίνεται για την τελική φάση, εκεί που κρίνονται όλα.
και θα προσπαθήσουν γιατί όχι να φτάσουν όσο παραπάνω γίνεται. Θα έχεις την αγωνία, όσο θα την έχεις βλέποντας το μάτσε. Εντάξει, κοίτανε τώρα από έξω, αρχίζω τώρα και βλέπω και άλλα πράγματα, το βλέπω από το προπονητικά. Ως προπονητής, ναι, βέβαια. Προπονητικά, ναι, προσπαθώ να δω τι θα έκανα εγώ, που προσπαθεί να παίξει ο αντίπαλος, κάποια στιγμή αυτά δεν μπορεί να μην τα κοιτούσα. Κρατάς και τις σημειώσεις σου, ναι, είναι αλλιώς. Εντάξει, τώρα βλέπω και άλλα πράγματα. Αλλά όπως και να είναι, στον πόντο του Ηρακλή μπορεί το τευτεράκι να πάει λίγο στην άκρη, να το χαρείς και μετά να το ξαναπάρεις στα χέρια σου για να κρατήσεις. Σίγουρα, γιατί όπως είπα, μιλάμε με τα παιδιά, είμαστε φίλοι τόσα χρόνια. Εννοείται. Ναι, και όποτε μπορώ θα είμαι δίπλα και θα βλέπω τα μάτς από κοντά είτε από την τηλεόραση. Εννοείται. Πώς είναι η ζωή, τελευταία ερώτηση είναι αυτή, υπόσχομαι, αν και πριν είπα τελευταία, δεν πειράζει. Πώς είναι η ζωή χωρίς την καθημερινότητα του αθλητή, γιατί στο γήπεδο είσαι ως προπονητής κάθε μέρα, αλλά είναι αλλιώς. Από τη μία έχω πιο πολύ χρόνο, είμαι λίγο πιο ξεκούραστος, αρχίζω και βλέπω καθαρά προπονητικά, γιατί σίγουρα όταν κάνεις ένα πράγμα νομίζω μπορεί να το κάνεις καλύτερα από ότι κάνεις δύο πράγματα, και αν είσαι και κουρασμένος ή δεν έχεις τόσο πολύ χρόνο ώστε να αφιερώσεις ή στο ένα ή στο άλλο το κομμάτι. Μου λείπει βέβαια, 32 χρόνια έπαιζα, πήγαινα κάθε μέρα στο γήπεδο. Μου λείπει, καμιά φορά όμως μπαίνω με τους εφήβους και παίζω, όταν είναι μονός αριθμός μπαίνω να συμπληρώσω. Ναι. Ναι, όχι, ειδικά όχι τώρα όσο καλοκαιριάζει τώρα και έχουμε σταματήσει, νομίζω θα το κάνω πιο συχνά. Τώρα θα σε ζητάνε και οι ίδιοι. Ναι. Θέλω να μπαίνω μέσα τα παιδιά. Εννοείται. Ζητάνε να τους δείξω έτσι κάποια πράγματα. Αλλά και εμένα μου αρέσει. Γίνεσαι ένα με τα παιδιά που λέμε. Έτσι ακριβώς. Παίζουμε εντάξει υδρώνεις και λίγο και είναι ωραίο αυτό. Αλλά νομίζω εντάξει πλέον το βλέπω και αλλιώς, ότι έχω πιο πολύ focus θα έλεγα στα κομμάτια αυτά που πρέπει από το μάτι του προπονητή. Και να συνεχίσεις να έχεις focus και μακάρι του χρόνου να ξαναστευτείς πρωταθλητής Ελλάδος. Σε ευχαριστώ πολύ, Λάμπη. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε σένα. Κλέψαμε λίγο και από τα παιδιά τους. Ευχαριστώ τον Τάσο και τον Ζάχο. Τον Ζάχο και τον Τάσο ακολουθούν στο ράδιο Μαρμίτα στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Πρώτο Θεός αύριο αρχικά στις 3. Ζωντανή μετάδοση θα έχουμε Ηρακλής Δοξαδράμας. Και μετά εκπομπή. Τώρα τι εκπομπή θα κάνουμε θα φανεί ανάλογα με το αποτέλεσμα. Καλό βράδυ.